Στην πρόβλεψη του ότι η ύφεση θα συνεχιστεί στην Ελλάδα και το 2014, επιμένει ο ΩΣΑ. Ωστόσο, πλέον την υπολογίζει σε πολύ χαμηλότερο ύψο 0,4% του ΑΕΠ, έναντι 1,2% που προέβλεπε προηγουμένω. Ενώ το 2015 εκτιμά ότι θα έρθει υπολοιπόθητη ανάκαμψη με ρυθμό 1,8%. Δυσίγουνε παραμένουν οι προβλέψει του για την ανεργία, η οποία θα παραμείνει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ενώ σε αρνητικό έδαφο θα παραμείνει και ο πληθωρισμό. Ο ΩΣΑ καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει την πορεία τη δημοσιονομική προσαρμογή και των μεταρρυθμίσεων αλλά και του πιστωτέ τη να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο νέα ελάφρυνση του χρέου. Ειδικότερα στη νέα έκθεσή του για τι οικονομικέ προοπτικέ των χωρών μελών του, που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Οργανισμό Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, προχωρά ουσιαστικά σε αναβάθμιση των προβλέψεών του για την Ελλάδα, καθώ αν και η πρόβλεψη για ύφεση παραμένει, το ύψο τη είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που προέβλεπε ο οργανισμό στην προηγούμενη έκθεση. Η πρόβλεψη για τη θετική εξέλιξη βασίζεται στην προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών αλλά και των επενδύσεων. Ωστόσο, η συνέχιση των προσπαθειών για τη δημοσιονομική εξυγίανση και η αδύναμοι ισολογισμοί των τραπεζών θα περιορίσουν την εγχώρια ζήτηση, σημειώνεται στην έκθεση. Στα αρνητικά και επικίνδυνα στοιχεία είναι και η πρόβλεψη για την ανεργία που θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα στο 27,1% του 2014 και στο 26,6% του 2015. Ο οργανισμός αναφέρεται και στην ανάγκη αναδιάρθρωση του συλλογισμού των τραπεζών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των πιστώσεων. Η έκθεση εκτιμά ότι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη αναλυφθεί σε ό,τι αφορά στις αγορές προϊόντων αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των τιμών και την ανακατανομή των πόρων σε δραστηριότητες με διεθνή προς Ανατολισμό, έστω κι αν απαιτηθούν επιπλέον μεταρρυθμίσεις.